Απανθρακομένος μέσα στο σπίτι που διέμενε στο επιτάλιο, βρέθηκε ένας 72χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας τεσσάρων παιδιών, που εδώ και πολλά χρόνια ζούσε στην Ελλάδα. Σε μονοκατοικία που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του επιταλίου, που οδηγεί από την εθνική οδό πύργου Παρισία στην αγορά του χωριού, διέμενε ο 72χρονος μαζί με τη σύζυγό του. Περίπου στη μία τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι. Εκείνη την ώρα ο ηλικιωμένο άντρα βρισκόταν μόνο στο σπίτι, καθώς η σύζυγό του βρισκόταν στην εργασία τη. Η φωτιά φαίνεται να επεκτάθηκε από τη σόμπα που είχε ανάψει ο 72χρονος για να ζεσταθεί. Άμεσα επεκτάθηκαν οι φλόγες και δεν άργησε η μονοκατοικία να γίνει παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πύργου και των δύο κλιμακίων με πέντε οχήματα και δέκα άνδρες και επικεφαλής τον διγείδη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πύργου Γιώργο Κωνσταντακόπουλο. Επιχείρησαν για αρκετή ώρα περιμετρικά του σπιτιού και όταν οι καπνοί υποχώρησαν μπόρεσαν να μπουν με ασφάλεια μέσα στη μονοκατοικία για να εντοπίσουν δίπλα στη σόμπα τον άτυχο άνδρα απανθρακωμένο. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της αστυνομίας με επικεφαλή στον αστυνομικό διευθυντή Ηλίας Παναγιώτη Μάνδαλο. Αφού του εντοπίστηκε ο 72χρονος νεκρός, ενημερώθηκε η σύζυγός του που έφτασε στο σπίτι συνοδευόμενη από την κόρη της και δύο εγγόνια της. Συγκλονισμένη, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί και είχε χαθεί τόσο άδικα ο σύζυγός της.